μας τηλεφωνικά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρία. Τα νοσοκομεία στο τέλος του χρόνου, κάποια νοσοκομεία, έχουν ορισμένα διαθέσιμα χρήματα από τα οποία είχαν πάρει από το Υπουργείο. Δεν είναι αποθεματικό. Δεν είναι άλλο πράγμα το αποθεματικό. Γι' αυτό και χθες ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Υπουργείου μας, τον οποίο είχε διορίσει ο κ. Γεωργιάδης, έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά του λέει: οφείλεις να είσαι διαβασμένος όταν αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα. Διαβάστε την ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Κομματάς για να δείτε τι ακριβώς λέει στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν τον έχω διορίσει εγώ τον κύριο Κόμματα. Ο κύριος Γεωργιάδης τον έχει διορίσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε μπερδευτεί και έχει μπερδευτεί και ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, να καταλάβουμε, τη δική σας κίνηση. Για πόσα νοσοκομεία καταφέρατε? Κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, καλό θα είναι να το ρωτήσετε τι προϋπολογισμό ενέκρινε για το 2015. Και μετά και στον κύριο Βορύδη. Και μετά θα συζητήσουμε πολλά άλλα, γιατί θα συναντάω πολλά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Αλλά να πάμε στο επίδικο. Το Υπουργείο είπε στα νοσοκομεία: όσα νοσοκομεία έχουν αδιάθετα θα καλύψουν τις ανάγκες. Μιλάμε για το μήνα Γενάρη. Ναι. Ό,τι λείψει θα συμπληρωθεί. Δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη κάλυψης των δαπανών του Ιανουαρίου. Γιατί μιλάμε για δαπάνες που έχουν γίνει, όχι που θα γίνουν. Δεύτερον, επειδή άκουσα τον κύριο συνάδελφό σας, τον κύριο Μπεσχένη. Τον κύριο Μπεσχένη, ο οποίος έβαλε ένα ερώτημα αν πάνε να καλυφθούν κάποιες άλλες ανάγκες. Αυτά σε ό,τι αφορά εμάς, τα χρήματα που έχουμε για τα νοσοκομεία δεν θα φύγει κανείς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταφοράς χρημάτων δικών μας σε άλλο λογαριασμό. Είναι ορισμένα, όπως σας είπα, διαθέσιμα υπόλοιπα των νοσοκομείων, κάλυψαν τις ανάγκες τους, όπως είναι π.χ. ο Ευαγγελισμός, ο οποίος είχε 30 εκατομμύρια. Δεν τα έχει από παραγωγικές του δραστηριότητες ο Ευαγγελισμός. Περίπου πόσα νοσοκομεία διαθέτουν διαθέσιμα? Όσα είχαν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ό,τι δαπάνες έγιναν το Γενάρη έχουν καλυφθεί. Σας βρήκατε εσείς κανένα νοσοκομείο να σας πει ότι έχει πρόβλημα? Όχι. Εγώ ρωτώ εσάς, κύριε Υπουργέ, πόσα είναι τα νοσοκομεία. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, επειδή αυτό το οποίο έχει καταλάβει και ο κόσμος και έχουμε μπερδευτεί και αυτό, ναι, σε αυτό πάνω θέλω να μας βοηθήσετε, ναι, είναι ότι ουσιαστικά κάποια νοσοκομεία, όχι όλα τα νοσοκομεία, είχαν στην άκρη κάποια χρήματα, για να τα πούμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που είχαν στην άκρη προορίζονταν για συγκεκριμένες. Έπρεπε να εξοφλήσουν συγκεκριμένα πράγματα, όπως τους προμηθευτές, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, όχι, ακούστε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Κάποια νοσοκομεία παίρνουν, όλα τα νοσοκομεία παίρνουν κάποια χρηματοδότηση. Στο τέλος του χρόνου, ενδεχομένως κάποια νοσοκομεία πήραν παραπάνω χρηματοδότηση. Έχουν κάποια διαθέσιμα. Αυτά τα διαθέσιμα μπαίνουν, τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Είναι οργανισμοί του νοσοκομείου, του Υπουργείου. Το Υπουργείο τα χρήματα που έχει στον προϋπολογισμό, που έχουν εγκριθεί για τα νοσοκομεία, είναι να στηρίζουν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, αν με επιτρέπετε, λέτε ότι το προηγούμενο έτος υπήρξαν νοσοκομεία τα οποία πήραν περισσότερη χρηματοδότηση από όσοι αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Πήραν κάποια χρηματοδότηση παραπάνω. Έμπαιναν κάποια χρήματα, δεν αφήνουμε εμείς. Εμείς οφείλουμε να πάντως, η λογική ερώτηση είναι γιατί πήραν πλέον χρήματα, δεν τα πήραν προφανώς γιατί είχαν πιο αυξημένες ανάγκες τελικά. Κοιτάξτε, άρα λοιπόν τα χρήματα πλέον δεν διατέθηκαν. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε το πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα, αφήστε το. Άμα θα έρθετε εδώ να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Δεν μπαίνω εδώ σε αυτό. Είναι μαγαζί, λοιπόν, ο καθένας με βάση τι δυνατότητα έχει να διεκδικεί κάποια πράγματα. Δεν έγινε. Ποτέ το σύστημα δεν λειτουργήσε κάτω από τη λογική ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος που παρακολουθεί την παραγωγικότητα, όχι του νοσοκομείου, των κλινικών. Για να δείτε, να έχει εικόνα πραγματικά ως υπουργός το τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, τι συμβαίνει παραπέρα. Ο καθένας ήθελε να έχει και καβάτζα. Λοιπόν, εδώ μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά. Θα πληρώσουν λοιπόν τις ανάγκες. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Η χώρα αυτή τη στιγμή είναι νέο κράτος. Τα νοσοκομεία δεν είναι κράτος ξεχωριστό. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν. Την ίδια ευθύνη έχει και το ίδιο το Υπουργείο. Ωραία, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν έχει φυσικά νοσοκομεία κάλυπτο. Άρα, δεν υπάρχει οι δαπάνες των νοσοκομείων. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να σας ρωτήσω τον κάτι? Τον Ιανουάριο, κυρία Μπουζιούκου, τον Ιανουάριο ήταν 91 ακριβώς εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχουν καλυφθεί όλα.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επαναφέρω λίγο το θέμα των προμηθειών, επειδή ακριβώς ήδη σημειώνονται σοβαρότατες ελλείψεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία που δεν έχουν βασικές. Δεν έχουν γάζες κάποια νοσοκομεία, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εδώ, αυτό λοιπόν, το οποίο ανησυχεί τον κόσμο, είναι μήπως, επειδή δεν θα πληρώνονται οι προμηθευτές, δούμε αυτές τις ελλείψεις να διωγγώνονται. Όχι, όχι. Οι προμηθευτές αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν υπάρχουν οι προμηθευτές που δεν έχουν πληρωθεί, γιατί δεν πληρώνονται. Διότι δυστυχώς οι κύριοι οι προκάτοχοι δεν έκαναν ποτέ διαγωνισμό. Και τι κάνανε, φέρανε μια. Και τώρα θα αναγκαστώ να το κάνω κι εγώ, διότι δεν μπορώ σε 20 μέρες εγώ να κάνω διαγωνισμό με προδιαγραφές. Για να κάνεις διαγωνισμό τώρα σωστό, πρέπει να έχεις προδιαγραφές στα πάντα. Θα το κάνουμε. Ο άμεσος στόχος μας είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή φέρω με διάταξη στη Βουλή να νομιμοποιήσουμε τις αναθέσεις. Αυτό κάνανε. Για ποιο λόγο? Επί 10 χρόνια, κυρία Μπουζιούκα, οφείλατε να ρωτήσετε τους κυρίους αυτούς που ήταν προκάτοχοί μου, γιατί δεν κάναν ποτέ διαγωνισμούς. Για ποιο λόγο τότε ο προκάτοχός σας, ένας εκ των δύο, όχι ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε χθες μεταξύ όλων των άλλων, γιατί χαρακτήρισε εγκληματική τη δράση σας, την κίνησή σας στην ΚΑΦΑ. Ακούστε, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης, καλό θα είναι για το Υπουργείο αυτό να μην μιλάνε. Και το λέω με πολύ σαφήνεια. Καλό θα είναι να μην μιλάνε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι στη μέση ο κόσμος, ο οποίος απαιτεί εξηγήσεις από όλους τους υπουργούς, κύριε Κουρουμπλέ. Όταν θα μιλήσω για τα έργα και τις ημέρες των δύο κυρίων αυτών, τότε θα τα πούμε. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, με μαζί μου, όταν θα μιλάει ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης, θα είναι διαβασμένοι. Λοιπόν, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, όταν θέλουν, θα έρθει η ώρα. Αφήστε λοιπόν να βάλω κάποια πράγματα σε σειρά. Διότι εγώ, κυρία Μπουζιούκου, ήρθα στο Υπουργείο, έχω 20 μέρες. Και προσπαθώ να κρατήσω στα πόδια του ένα σύστημα που ήταν σε πλήρη κατάρρευση. Τι ακριβώς αντιμετωπίσατε, αντικρίσατε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε. Κυρία Μπουζιουκού, αυτή τη στιγμή οι δαπάνες του 2014 το νοσοκομείο ήταν 1 δις 620 εκατομμύρια. 1 δις 620. Στον προϋπολογισμό, οι κύριοι αυτοί που πολύ πονάνε την δημόσια υγεία έχουν προβλέψει 1.390. Ξέρετε πόσα χρήματα έχουν εγκριθεί για τον προϋπολογισμό για φέτος, 800 εκατομμύρια. Αυτά να τους ρωτήσετε. Μην κλαίνε και κλαψουρίζουν και λένε δημιουργούν εντυπώσεις στον κόσμο. Αυτοί οι κύριοι ψήφισαν τον προϋπολογισμό, τον ψήφισα εγώ, κυρία. Του χρόνου που θα τον έχω ψηφίσει εγώ, θα μου κάνετε κριτική. Αυτός ο προϋπολογισμός λοιπόν των νοσοκομείων που έχουμε σήμερα είναι ψηφισμένος από τον κύριο Βορύδη. Μάλιστα. Ο οποίος είδε, ήρθε και απήλθε. Ο οποίος όταν ήρθα εδώ, κυρία Μπουζιούκου, βρήκα 10 ντουλάπες γεμάτες χαρτιά ανυπόγραφα. Ρωτήστε τον κύριο αυτό. Αυτά να το ρωτήσετε. Μην βγαίνουν και λένε στον κόσμο ότι θέλουν. Να το ρωτήσετε τι υπέγραψε ο κύριος, φεύγοντας ο κύριος παραμονές, ακριβώς παραμονές των εκλογών, για να ωφελήσει τα διαγνωστικά κέντρα. Ο κύριος Βορύδης. Μην βγαίνει τώρα με το ύφος εκεί του καρδιναλίου και εμφανίζεται λοιπόν και λέει ό,τι θέλει. Να μας πει τι υπέγραψε τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν τα διαγνωστικά κέντρα. Και μάλιστα, να δούμε ποιος νοιάζεται για τη δημόσια λοιπόν, υγεία. Λοιπόν, επειδή δεν είναι εδώ για να απαντήσουν, λοιπόν, καταγράφουμε εδώ, τα. Ναι, όχι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ακούστε, αυτό που λέω. Ακούστε, κυρία Μπουζιούκου, εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Αλλά όταν θα μου δοθεί ένα χρόνο ικανός. Εγώ είμαι 20 μέρες στο Υπουργείο, σας πληροφορώ, έχω κάνει 1000 πράγματα, όχι ένα. Μάλιστα. Απλά απελευθέρωσα 1100 θέσεις, κυρία Μπουζιούκου, γιατρών, οι οποίοι είχαν γίνει διαγωνισμοί, για να μην λέμε μόνο το αρνητικό, 1100 θέσεις του 10 που είχαν προκηρυχθεί, είχαν γίνει διαδικασίες και λόγω της καταιγίδας του μνημονίου που έπληξε πιο πολύ από όλους την υγεία, τις απελευθέρωσα και μέχρι τον Απρίλιο αυτοί οι άνθρωποι θα αιμοδοτήσουν το σύστημα. Θα μου πείτε μάλιστα τι σημαίνει 1100 γιατροί και τεχνολόγοι. Εντάξει, τίποτα για ένα σύστημα που είναι σε πλήρη αποσύνδεση, αλλά είναι μία πρώτη. Αυτά βρήκα. Αν έβρισκα 2-3 χιλιάδες θέσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά, για να προκηρύξω σήμερα που θα προκηρύξω θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, γιατί η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα, με βάση τις διαδικασίες θέλω ένα χρόνο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε και από κοντά.